στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και τον υπολοινική σημαία διεθνών πλοών, η οδηγία θα έχουν εφαρμογή από τις 18 Πέμπτου μέχρι τις 15 Έκτου, από τη Δευτέρα δηλαδή, έως και τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι τότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση που αφορούν στον καθορισμό του μεγίστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου ή στο 55% αν διατίθεται καμπίνες. Στη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάστασης υγείας πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέρημνα της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τη διατήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Τη χρήση κάθε καμπίνας από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, συγγενείς δηλαδή πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες με το συνοδό τους. Τη χρήση μάσκας συνιστάται υφασμάτινη από επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατελημένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδικής δήλωσης υγείας πριν την αναχώρηση για τους επιβάτες πλοίων διεθνών πλοών στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλάδιο του ΕΟΔΗ, καθώς και με ενημερωτικά σποτ και ηχητικά μηνύματα. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων, την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου, την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων, τον αερισμό και τον κλισματισμό των πλοίων, την διαχείριση ύποπτου περιστατικού, απομόνωση σε ειδικό χώρο αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι, το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείρισή του και χνηλάτιση των επαφών του. Και τέλος, τους κανόνες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης επιβατών, δηλαδή στα μπαρ, στα εστιατόρια και στις τραπεζαρίες. Επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφοράς επιβατών από και προς την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Δεύτερον, παρατείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την ελληνική επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα. Τέταρτον, επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος οι αφίξεις αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων και η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει στις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα. Και τέλος, παραμένει σε ισχύ ως τις 31 Μαΐου του 2020 και τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών.